Κυρία Κεφαλογιάννη είναι κοντά μας, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία, εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Ήδη ξεκινήσαμε να συζητάμε λίγο για την ιστορία «Παραιτηθείτε» και για το γιατί δόθηκε τόσο μεγάλη έκταση σε αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα έπρεπε να το δείτε λίγο διαφορετικά κι εσείς. Δηλαδή το χρησιμοποιήσατε κι εσείς απέναντι στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση απάντησε με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλο θέμα εκεί που στην ουσία γινόταν μια απλή διαδήλωση. Κύριε Τζαπανίδου, πλήρως να θυμίσω ότι αυτό δεν ήταν ένα κίνημα το οποίο οργανώθηκε από κόμματα. Σε καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, το λέω για την κυρία Γεωργιάδη, ήταν πάντως ακόμα. Κάτω. Ο καθένας μπορούσε να έχει μια συμμετοχή ως πολίτης. Και προσωπικά θέλω να σας πω ότι εμείς οι πολιτικοί έχουμε τη δυνατότητα να λέμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι όσο πιο γρήγορα φύγει, τόσο το καλύτερο από το βήμα της Βουλής. Mm-hmm. Άρα, χθες ήταν μια εκδήλωση, μια διαδήλωση που έδινε τη δυνατότητα στους πολίτες να έρθουν να εκφράσουν αυτό που η αλήθεια είναι ότι το ακούμε πάρα πολύ από τον κόσμο. Είναι μια κοινωνία η οποία αισθάνεται το βάρος αυτής της κυβέρνησης. Ξαναλέω όμως ότι ήταν πολύς ο κόσμος ο λόγος που έγινε, όπως λέτε, πολύ μεγάλος ντόρος για το θέμα, δεν ήταν ότι κάποιοι πολίτες αποφάσισαν και κινητοποιήθηκαν κυρίως μέσω του διαδικτύου για να συγκεντρωθούν στην πλατεία Συντάγματος και να φωνάξουν ένα σύνθημα «Παραιτηθείτε». Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν παραιτείται καμία κυβέρνηση όσος κόσμος και να μαζευτεί στο Σύνταγμα. Δεν υπάρχει πουθενά κάποια θεσμική νομιμοποίηση για να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι μια δυνατότητα αντίδρασης και το να δώσει κανείς το λόγο στους πολίτες να εκφραστούν. Όμως, έχετε δει ποτέ ξανά κυβέρνηση και στο παρελθόν θυμάστε ότι έχουν γίνει διαδηλώσεις οργανωμένες από συνδικάτα, οργανωμένες από κόμματα και δεν είδαμε ποτέ μια κυβέρνηση στο παρελθόν να βγάζει τέτοιο μένος εναντίον πολιτών. Τι θα γίνει δηλαδή, η κυβέρνηση τι ακριβώς αντίδραση θα έχει εάν μια τέτοια διαδήλωση οργανωθεί από συνδικάτα. Τι ακριβώς θα γίνει, όταν χθες με μια διαδήλωση που έγινε από πολίτες έβγαλαν αυτό το σκληρό, αυτό το φασιστικό πρόσωπο, αντιδημοκρατικό απόλυτα. Σας ξαναλέω, αυτά που γράφτηκαν και υπόθηκαν από τους υπουργούς και από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και από τους ΑΝΕΛ, θα τα έχουμε ξανακούσει και δεν τα έχουμε ξαναδεί. Είστε ευχαριστημένοι εσείς από τη συμμετοχή του κόσμου, γιατί μιλάμε για μια κοινωνία που θεωρητικά, όπως λέει η αντιπολίτευση, βράζει, ζητά από την κυβέρνηση να φύγει, γι' αυτό και δημιουργεί αυτά τα κινήματα. Και επίσης έχει επομιστεί και πάρα πολλά βάρη στους ώμους της επιπλέον με τα καινούργια μέτρα που πέρασαν. Είστε ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή. Κατέβηκε ο κόσμος. Το χειρότερο απ' όλα είναι η σκληρή πραγματικότητα που ζει όλος ο κόσμος. Δεν είναι αν μαζεύτηκαν στο Σύνταγμα κάποιοι χιλιάδες πολίτες. Είναι ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες ζουν και θα ζήσουν και στο αμέσως επόμενο διάστημα την σκληρότητα και τη βαρβαρότητα της πολιτικής των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το χειρότερο απ' όλα. Διότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την σκληρή πραγματικότητα όσο παραμένει αυτή η κυβέρνηση. Τους δίνουν όμως χρόνο για να κάνουν πράγματα, μη κατεβαίνοντας και μη συμμετέχοντας σε διαδηλώσεις. Ή νομίζετε απλώς ότι έχει μουδιάσει ο κόσμος και το παρακολουθεί όλο από τον καναπέ? Δεν βλέπω ο κόσμος να είναι, όπως λέτε, μουδιασμένος ή αποστασιοποιημένος. Mm-hmm. Θα σας είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Δεν πιστεύω ούτως ή άλλως ότι όλο αυτό έχει απόλυτα μια κομματική έκφραση, μια πολιτική έκφραση ενιαία. Ναι. Αυτό να είμαστε και ξεκάθαροι, για να μην λέμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και το αίσθημα των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι που κατέβηκαν χθες, είναι σίγουρο ότι θα έχουν ψηφίσει και ΣΥΡΙΖΑ και θα αισθάνονται και πάρα πολύ προδομένοι. Mm-hmm. Και θα αισθάνονται ότι διαψεύστηκαν οι προσδοκίες που είχαν, ότι άκουσαν πράγματα τα οποία πίστεψαν και τελικά αποδείχθηκαν ψέματα. Αυταπάτες το έχει παραδεχτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και γι' αυτό και βλέπω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ουσιαστικά στέκεται αδύναμος πλέον μπροστά σε αυτήν την σκληρή πραγματικότητα που ο ίδιος δημιούργησε. Το να πάμε σε εκλογές είναι κάτι που η χώρα μπορεί να τα αντέξει. Δηλαδή το ζητάτε. Το ζητήσανε χθες οι συγκεντρωμένοι στο Σύνταγμα με το «Παραιτηθείτε» ξεκάθαρα. Το ζητάτε εσείς μέσα από τα έδρανα της Βουλής, όπως λέτε, θεσμικά και κανονικά και με όλους τους κανόνες και τους νόμους. Μπορεί να τα αντέξει η χώρα. Δηλαδή, περιμένουμε να εκταμιευτεί η περίφημη δόση των 10, κάτι σε δύο φάσεις. Θεωρητικά αρχίζει το πράγμα λίγο να σταθεροποιείται. Αυτή την εικόνα δίνουν οι κυβερνώντες. Τα αντέχουμε να πάμε σε εκλογές? Κύριε Τζαπανίδου, όσο πιο γρήγορα, όσο πιο γρήγορα φύγει δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση, τόσο καλύτερο για τη χώρα. Βλέπετε ότι μέσα σε 18 μήνες κατάφεραν και μας έχουν πάει τόσο πίσω που θα κάνουμε
πάρα πάρα πολύ προσπάθεια και πάρα πάρα πολύ χρόνο για να φτάσουμε πού? Εκεί που ήμασταν στο τέλος του 2014. Ουσιαστικά θα τους πληρώνουμε για πολύ χρόνο ακόμα. Άρα κάθε μέρα που περνάει και κάθε μέρα που μένουν εκεί και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις μεγάλες ευθύνες της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο το χειρότερο για τη χώρα. Γι' αυτό και λέμε ότι όσο πιο γρήγορα φύγουν, τόσο το καλύτερο για τη χώρα. Με πρόταση εσείς κατεβαίνετε. Όπως ξέρετε, σήμερα θα. Ακούγοντας κανείς και τον κύριο Μητσοτάκη, η αίσθηση που αποκομίζει είναι ότι πίσω από τα γράμματα, πίσω από τους τίτλους, είναι ότι ελάτε, αφήστε μας να τα κάνουμε εμείς καλύτερα από εσάς. Αλλά τα ίδια πράγματα θα διαχειριστείτε. Δεν είναι μετρημένα κουκιά αυτά που έχετε να κάνετε. Έχει σημασία ποιος θα το κάνει. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε την τεράστια αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω ακόμα και στα θέματα ανάπτυξης. Αυτές τις μέρες στην Βουλή συζητάμε τον περιβόητο αναπτυξιακό νόμο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από 18 μήνες που περιμέναμε τον νόμο αυτό. Θα σας πω ότι οποιοσδήποτε νόμος και ο καλύτερος ακόμα που εν προκειμένου δεν είναι, δεν μπορεί να φέρει από μόνος του την ανάπτυξη. Αλλά βλέπουμε ότι και πάλι μπαίνει μέσα αυτό το ταξικό πρόσημο το οποίο βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλα. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι χωρίζονται επενδύσεις σε μικρές, μεγάλες, καλές, κακές. Βλέπουμε πάλι το σύνδρομο του κρατισμού. Κάτι από το οποίο πρέπει επιτέλους αυτή η χώρα να ξεφύγει. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση που ουσιαστικά δεν μπορεί να πιστέψει και δεν μπορεί να φέρει την ανάπτυξη, που είναι το μεγάλο ζητούμενο στη χώρα, γιατί είναι εγκλωβισμένη στα ιδεολογήματά της, είναι εγκλωβισμένη σε όλες αυτές τις θεωρίες πραγματικά που πιστεύουν, του κρατισμού, του κρατικού παρεμβατισμού, του κρατικοδίαιτου επιχειρηματία, κάτι από το οποίο πρέπει να ξεφύγουμε. Και σίγουρα είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι παντελώς αναξιόπιστη, αναξιόπιστη τόσο στους πολίτες όσο και στους δυνητικούς επενδυτές, και είναι και μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει καθόλου μεταρρυθμιστικό πρόσημο. Δεν έχουν καμία διάθεση να κάνουν πραγματικές αλλαγές, αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, και γι' αυτό και δεν μπορούν να πετύχουν σε καμία περίπτωση. Τη χαρακτηρίζεται αναξιόπιστη την κυβέρνηση Τσίπρα. Παίρνει όμως το εύσημα από τους ξένους ηγέτες, οι οποίοι τονίζουν το γεγονός ότι ο Τσίπρας κάνει αυτά τα οποία έλεγε ότι δεν τα κάνει και τα κάνει μάλιστα και γρήγορα. Δείχνει ένα κομμάτι της εμπιστοσύνης τους, θα το πω απλά, να την έχει κερδίσει. Θέλω να σας πω όμως ότι είναι σίγουρο ότι έχει χάσει απολύτως την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών, διότι εκείνος ήταν ο οποίος ερχόταν και έλεγε ότι θα τελειώσει με τα μνημόνια και ότι θα έρθει σε ρήξη με όλους αυτούς που τώρα, όπως λέτε και εσείς, του δίνουν τα εύσημα. Mm-hmm. Θα σας πω ότι σίγουρα, επειδή είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος και για την Ευρώπη, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας το βρετανικό δημοψήφισμα, άρα η Ευρώπη στο σύνολό της έχει και μία διάθεση να προστατεύσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και άρα να μην δημιουργήσει οποιαδήποτε ρογμή και οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση που θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά την γνώμη και την ευρωπαϊκή και άρα και την απόφαση των Βρετανών. Θεωρώ λοιπόν ότι το ότι έχουμε μπροστά μας το δημοψήφισμα το βρετανικό δημιουργεί και μια ανάγκη της Ευρώπης να λειτουργήσει όσο το δυνατόν πιο ενωμένη σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες. Η Ελλάδα έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας μια 24η Ιουνίου που δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Είτε μείνει η Βρετανία με όρους οι οποίοι θα είναι υπέρ της, άρα μεριγμένες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε φύγει η Βρετανία, με τα νερά να είναι πλήρως αχαρτογράφητα. Σχέδιο εθνικό υπάρχει για την επόμενη μέρα σε αυτή τη χώρα, τόσο από εσάς, από την αντιπολίτευση δηλαδή, όσο και από την κυβέρνηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω από κοινού εθνικό σχέδιο, αλλά ξέρω ότι μέχρι στιγμής αυτό είναι. Κοιτάξτε, αυτό ήταν και ένα σημείο της κριτικής που παρουσιάσαμε στην διαδικασία της συζήτησης για τον αναπτυξιακό νόμο, ότι ουσιαστικά θα έπρεπε πρώτα να υπάρχει το αναπτυξιακό σχέδιο για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, πράγμα το οποίο είναι άλλωστε και υποχρέωση της χώρας να εκπονήσει, και μετά να έρθει βεβαίως πάνω σε αυτό να κουμπώσει ένας αναπτυξιακός νόμος. Όπως πάντα στο ΣΥΡΙΖΑ το δευτερεύον προηγείται και ουσιαστικά ούτε κρατάνε κάποια σειρά, ούτε υπάρχει κάποια στρατηγική, ούτε υπάρχει κάποιο σχέδιο. Επομένως, ναι, το μεγάλο ζητούμενο είναι να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο, ένα σχέδιο το πώς η Ελλάδα θα πάει πέρα και μετά τα μνημόνια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε εγκλωβιστεί στη συζήτηση για τα μνημόνια και δεν έχουμε δει πώς θα βγει η Ελλάδα την επόμενη μέρα, σε ποιους
παραγωγικούς τομείς θα, βγούμε, θα σταθεί και πώς θα φέρουμε πίσω αυτό που είναι, ξέρετε, το μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ζητούμενο αυτή τη στιγμή για την χώρα μας. Όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, όλους αυτούς τους κυρίως νέους ανθρώπους που έχουν τις σπουδές τους, που έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν και να στηρίξουν την Ελλάδα σε αυτήν την επόμενη μέρα και που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Και βεβαίως και πώς και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην Ελλάδα και δεν έχουν δουλειές αυτή τη στιγμή θα μπορέσουν να εργαστούν και να δημιουργήσουν στην χώρα μας. Άρα χρειάζεται να. Όχι απλώς να έχουμε ένα σχέδιο, χρειάζεται να δούμε ότι υπάρχει μια προοπτική. Και αυτή τη στιγμή, με αυτήν την κυβέρνηση, τέτοια προοπτική δεν υπάρχει. Το ψέλισα όσο σας άκουγα. Θα βγούμε από τα μνημόνια. Η ερώτηση αυτή είναι. Την κάναμε δυνατά το 2010 όταν πρωτομπήκαμε. Άρχισε μετά να χαμηλώνει η φωνή. Τώρα, ποια πιστεύει κανείς ότι μπορεί να βγει αυτή η χώρα από τα μνημόνια. Οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, οι κόφτες οι αυτόματοι που έχουν περάσει. Μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε κάποια στιγμή από τα μνημόνια, φέρνοντας την ανάπτυξη. Παίρνω υπόψη μου και την τελευταία έκθεση της Τράπεζας Ελλάδας, τον κύριο Στουρνάρα, που λέει υπερφορολόγηση σε αντίθετα αποτελέσματα να μας οδηγήσει. Μα είναι προφανές ότι όταν έχεις δημιουργήσει ένα τέτοιο υφεσιακό περιβάλλον, για ποια ανάπτυξη να μιλάς. Πρέπει να δημιουργήσεις ένα πλαίσιο τέτοιο, το οποίο είναι ευνοϊκό και για τις επενδύσεις και για την επιχειρηματικότητα, για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Ένα περιβάλλον με υπερφορολόγηση, με ασφαλιστικές εισφορές που αυξάνονται, που ουσιαστικά. Καταστρέφει, καταργεί τη μεσαία τάξη. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Να καταστρέφεται η μεσαία τάξη της. Και αυτό είναι επίτευγμα της σημερινής κυβέρνησης. Και στην ερώτησή σας, ξέρετε, τώρα το να πηγαίνουμε στο παρελθόν δυστυχώς δεν ωφελεί. Αλλά βγαίναμε από τα μνημόνια προς το τέλος του 2014. Βλέπαμε ότι υπήρχε μια προοπτική. Και τώρα έχουμε όχι απλώς γυρίσει πάρα πολύ πίσω, mm-hmm. αλλά έχουμε μπει σε μια διαδικασία ενός αέναου μνημονίου, στο οποίο μας δέσμευσε η σημερινή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Να σας ρωτήσω για τη συνταγματική αναθεώρηση και τη δική σας άποψη. Πριν από λίγο μάθαμε ότι 53 του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από την κυβέρνηση να μην το εξετάσει τώρα το θέμα αυτό, εκτός ίσως από το θέμα εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Η στάση δική σας ποια είναι, η προσωπική σας θέση πάνω στο θέμα. Πρέπει να ανοίξει τώρα το ζήτημα αυτό και υπό ποιες προϋποθέσεις πρέπει να το συνεχίσετε. Κοιτάξτε, αυτό που είναι το μεγάλο ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση να σταθεί στα θέματα καθημερινότητας των πολιτών. Mm-hmm. Τα θεσμικά ζητήματα. Σε αυτό συμφωνείτε με τους 53, πρέπει να σας πω. Τα θεσμικά ζητήματα. Να, που έχετε ένα κοινό. Τα θεσμικά ζητήματα μπορούμε να τα εξετάζουμε mm-hmm. παράλληλα. Απλώς προφανώς δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι υπάρχει η καθημερινότητα των πολιτών που είναι πάρα πολύ σκληρή. Τα θεσμικά ζητήματα όμως πρέπει να μπορούμε να τα δούμε και να ανταποκριθούμε σε αυτά με μια σοβαρότητα. Το λέω διότι είμαι βουλευτής αρκετά χρόνια και έχω την πάρα πολύ κακή εμπειρία της τελευταίας συνταγματικής αναθεώρησης. Mm-hmm. Το 2008 έγινε μια συνταγματική αναθεώρηση. Ουσιαστικά το άρθρο του συντάγματος που άλλαξε ήταν για να επιτρέπει στους βουλευτές να μην έχουν πλέον το ασυμβίβαστο. Με την στάση που κράτησε η τότε αξιωματική αντιπολίτευση, με αρχηγό τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος αποχώρησε από τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Mm-hmm. Το θυμίζω αυτό, διότι σχεδόν είναι αστείο να ακούει κανείς σήμερα πολιτικούς οι οποίοι έχουν γράψει, αν θέλετε, και έχουν κριθεί από τους πολίτες για το πώς δεν ήταν ποτέ συνενετική, να μας λένε σήμερα ότι πρέπει να υπάρχουν συνενέσεις στα μεγάλα τα θεσμικά ζητήματα. Ναι, προφανώς και πρέπει να υπάρχουν συνενέσεις τέτοιες και προφανώς δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε καμία συνταγματική αναθεώρηση εάν δεν υπάρχει μια συμφωνία ότι τουλάχιστον αυτή τη φορά θα είναι μια πραγματική συνταγματική αναθεώρηση, αυτή που έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη η χώρα, με ένα σύνταγμα το οποίο έχει υπάρξει, θα έλεγα, αρκετά σταθερό και ανθεκτικό μέσα από την κρίση δηλαδή που περνάμε τώρα. Mm-hmm. Το Σύνταγμά μας έχει δείξει ότι έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ανάγκες ακόμα και μιας mm-hmm. κρίσης. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν εκ νέου και τα οποία θα πρέπει να, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, να τα δούμε ξανά. Όμως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης να είναι θέμα, ας πούμε, παραπολιτικής. Να είναι θέμα, ας πούμε, να βγαίνει ο καθένας, στέλεχος, βουλευτής και να εκφράζει μια άποψη όπως γι' αυτό τώρα που μου λέτε. Το παρακολουθώ αυτές τις μέρες, επειδή υπόθηκε και κατατέθηκε μια πρόταση για την απευθείας εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας από το λαό. Και βγαίνουν διάφοροι και λένε ναι, εγώ συμφωνώ, όχι, εγώ διαφωνώ. Ξέρετε, αυτό μπαίνει μέσα σε ένα γενικότερο και συνολικότερο πλαίσιο. Διότι το πολίτευμα της χώρας είναι προεδρευμένη δημοκρατία.
Γι' αυτό και προβλέπεται ότι ο πρόεδρος έχει τις αρμοδιότητες που έχει, δηλαδή ουσιαστικά πολύ περιορισμένες, και εκλέγεται από το κοινοβούλιο, από τους βουλευτές. Εάν πάμε σε μια διαδικασία εκλογής του Πρόεδρου Δημοκρατίας από το λαό, αυτό δεν είναι απλώς να δει κανείς πώς εκλέγεται ο πρόεδρος. Είναι θέμα αλλαγής πολιτεύματος. Η σκέψη είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε το πολίτευμα. Άρα δεν είναι κάτι που απαντιέται με ένα ναι ή με ένα όχι. Είναι ένα ζήτημα που κατατίθεται ως πρόταση, μάλιστα, αλλά έχει να κάνει συνολικά, μάλιστα, με το ποιο θα είναι το πολίτευμα της χώρας. Εντάξει, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Η πιο μικρή εικόνα ίσως είναι και το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως θα διαμορφωθεί, αν αλλάξει και ο εκλογικός νόμος και. Σκέφτεστε. Ο εκλογικός νόμος τώρα, κύριε Τσαπανίδου. Εγώ από τότε που είμαι μικρή, θυμάμαι την αριστερά να μας λέει για την απλή αναλογική. Ναι. Όμως στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, η αριστερά μια χαρά ήρθε και πήρε τον πόνους των 50 ευρών. Με την πιο, αν θέλετε, ενισχυμένη αναλογική με την οποία έχει λειτουργήσει η χώρα κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Επομένως, ξέρετε τώρα και όλες οι συζητήσεις αυτές που γίνονται είναι και λίγο υποκριτικές. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Αν όντως το 2015 είχαν πει ότι εμείς πιστεύουμε στην απλή αναλογική και ό,τι ποσοστό πάρουμε θέλουμε αναλογικά αυτούς τους βουλευτές να έχουμε, ξέρετε πολύ καλά δεν θα είχαν κυβέρνηση. Άρα γίνεται έτσι. Άρα, κουβέντα, λέτε. Η συγκυρία αυτή τώρα για να γίνεται η κουβέντα αυτή και να επαναφέρεται ένα αίτημα. Ωραία, το ξέρουμε όλοι ότι το έλεγε αριστερά, αλλά όταν ήρθε η ώρα, δεν είπανε ότι μας αρέσει η απλή αναλογική. Η ενισχυμένη μια χαρά τους άρεσε. Δεν μου λέτε για το μέλλον τώρα, μιας και όπως όλα δείχνουν, μικραίνουν τα ποσοστά. Δεν μιλάμε πια για μεγάλα κόμματα εξουσίας, μιλάμε για μικρότερα ποσοστά στα κόμματα, μικρότερη εμπιστοσύνη του κόσμου. Σας οδηγεί σε συνεργασίες, βλέπετε, δηλαδή ανάγκη συνεργασιών, βλέπετε ανάγκη να διευρυνθεί και η βάση σας? Με ποιο τρόπο νομίζετε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μπει στην επόμενη φάση? Αυτό που λέτε έχει καταγραφεί και στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις και βεβαίως και στην... Με αφαίρεση ή με πρόσθεση. Και στις κυβερνήσεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Ναι. Γιατί αν θυμάστε, ουσιαστικά στην μεταπολίτευση η εμπειρία που είχαμε ήταν μονοκομματικές κυβερνήσεις και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε η κουλτούρα που λέμε των συνεργασιών. Τώρα αυτό αρχίζει και γίνεται πλέον το δεδομένο, ότι θα πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες. Εμένα θα σας έλεγα ότι το θέμα που με απασχολεί πιο πολύ είναι ότι βλέπω ότι πλέον στην Ελλάδα, μια χώρα που παραδοσιακά είχαμε πολίτες που ψήφιζαν στις εκλογές, που ενδιαφέρονταν για την πολιτική, βλέπω ότι δυστυχώς και στις εκλογές του Ιανουαρίου αλλά και στις εκλογές κυρίως του Σεπτεμβρίου του 2015 είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη αποχή. Η αποχή είναι εκείνη που για μένα είναι το πρώτο ζητούμενο. Mm-hmm. Πώς δηλαδή θα ξαναφέρεις τους ανθρώπους πρώτα απ' όλα στις κάλπες. Και άρα για να το κάνεις αυτό θα πρέπει προφανώς να καταφέρεις να εμπνεύσεις τον κόσμο την εμπιστοσύνη που έχει χάσει. Καινούργια πρόσωπα, και αξιοπιστία. Καινούργιες θέσεις και πρόσωπα. Καινούργια πρόσωπα. Και πρόσωπα. Και μην ξεχνάμε, ναι, και τα πρόσωπα είναι φορείς της πολιτικής και πολλές φορές κάποια πρόσωπα είναι χαρακτηρισμένα έτσι και έχουν μια πορεία τέτοια που δεν επιτρέπει να πούμε ότι από εδώ και πέρα αυτό είναι, πάνω σε αυτά τα πρόσωπα θα χτίσουμε το μέλλον. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ιδέες και προτάσεις οι οποίες θα καταφέρουν να δημιουργήσουν κοινωνικές πλειοψηφίες. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Τα είπαμε ωραία. Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι, εύχομαι. Γιατί είμαστε και στην τελική ευθεία πια για τα καλοκαίρια.